Δεύτερη μέρα βρίσκομαι σε μεγάλο εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι, 147 καταστήματα εδώ. Οι περιορισμοί ισχύουν όπως ισχύουν και για όλη την αγορά και στα καταστήματα εδώ, με τη διαφορά ότι λόγω της τεράστιας έκτασης μπορούν να μπουν και να βρίσκονται έως και 2.405 άτομα στο σύνολο. Γίνεται θερμομέτρηση στην είσοδο. Το ωράριο των εμπορικών καταστημάτων, το προτινόμενο που ακολουθούν αρκετοί, είναι από τις 9 το πρωί στις 8 το απόγευμα. Με κάποιοι θερμομέτρηση λοιπόν η είσοδο στα εμπορικά κέντρα. Ναι. Με θερμομέτρηση η είσοδος. Ακριβώς. Μάλιστα. Μάλιστα. Και από τα πάρκινγκ και από την είσοδο. Κάποιοι έχουν ανοίξει ήδη από τις 9 η ώρα και είδαμε κόσμο να έρχεται με σακούλες για να κάνει αλλαγές των προϊόντων, τα οποία έχουν αγοράσει την περίοδο του click away και δεν τους έκαναν. Δεν έγινε δηλαδή χθες, αφού μπορούσαν να μπουν και να τα δοκιμάσουν. Μαζί μου βρίσκεται ο κύριος Τίμος Τζάνες, είναι αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας. Θα το ρωτήσω να μας κάνει μία αποτίμηση της πρώτης ημέρας και κάποιες τοποθετήσεις, αν θέλει, σε σχέση με όσα ακούσατε προηγουμένως, κύριε Τζάνε, να λέει ο υπουργός, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Καλημέρα. Η αποτίμηση, βέβαια, μετά από μία μέρα είναι πάρα πολύ δυνατή. Ο κόσμος σαφώς ανταποκρίθηκε, βεβαίως ήθελε να βγει έξω. Το άνοιγμα της αγοράς δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι και ψυχολογικό. Ο Εμπορικός Σύλλογος με τον πρόεδρο του κατάφερε να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες και στη συνεργασία με επιστήμονες υγειονομικούς να πείσει ότι η αγορά μπορεί να ανοίξει ασφαλώς. Αυτό είναι το στοίχημα που έχουμε να κερδίσουμε αυτή τη στιγμή. Τόσο εμείς, όσο και οι καταναλωτές. Ζητάμε λοιπόν και κάνουμε έκκληση από όλους να εφαρμόσουν τα μέτρα, να είναι πολύ προσεκτικοί. Τα καταστήματα είναι εδώ. Το ωράριο είναι πολύ μεγάλο, ώστε να μπορούν να έρχονται και να μην έχουν κανένα άγχος. Οι τοπικές αγορές βεβαίως θα βοηθήσουν. Ο φόβος των καταστηματαρχών είναι μην τυχόν ξανακλείσουν τα καταστήματα. Εκεί θα μιλάμε, λένε πολλοί, για ολική καταστροφή. Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί γενικά στην αγορά είναι αυτό το ακορντεόν. Το άνοιγμα-κλείσιμο, άνοιγμα-κλείσιμο. Αυτό είναι το οποίο καταρακώνει και την οικονομία και την ψυχολογία του κόσμου. Μάλιστα. Άρα, ας κερδίσουμε πρώτα αυτό το στοίχημα. Σε σχέση με όσα είπε προηγουμένως ο υπουργός, ο Άδωνης Γεωργιάδης, και τον ακούσατε. Σας άκουγα, είχατε κάποιες... Ο υπουργός ήταν ένας από τους ανθρώπους που μας άκουσε, μας κατάλαβε και συνηγόρησε στο να ανοίξουμε. Εμάς αυτή τη στιγμή ποιο είναι το χρέος μας? Να μπορέσουμε να κρατήσουμε εκεί που πρέπει όλα τα μέτρα, ώστε να προχωρήσει η αγορά με ομαλό τρόπο και να δώσει την ευκαιρία να ανοίξουν και οι υπόλοιπες δραστηριότητες αργότερα.